Επιτρέψτε μου να καλέσω τώρα στο βήμα. Το χορευτικό προσπάθησα πάρα πολύ να το πετύχω. Δεν τα κατάφερα, ζητάω συγγνώμη. Θέλω να καλέσω λοιπόν στο βήμα έναν άνθρωπο που είναι 34 χρόνια στην αγορά. Έναν άνθρωπο που παρότι δεν έχει πια τίποτα να αποδείξει, από την ώρα που ανέλαβε τα ενία του Board, της Γκάμα, του Παραρτήματος, έδωσε επιπλέον πνοή και δυναμική από αυτή που έτσι κι αλλιώς είχε δώσει ο Κλέαρχος. Μας έκανε όλους άνω κάτω, έφερε χορευτές, έφερε βίντεο, έφερε τα πάντα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά του και για όλα αυτά που έκανε και όλα αυτά που έχει να κάνει ακόμα μπροστά. Πήλε Γιάννη. So we're just about all set for the second heat in the women's 5,000 meters. All eyes will be on Almaz Ayana, a new world record holder over 10,000 meters. Nikki Hamlin there, she's had a Commonwealth medal over the years. D'Agostino of the USA giving the camera a little wave. Two heats. Five fastest loser spot. Ayana is now leaving the back straight and the rest of the pack has just entered the back straight. Oops, there's a fall at the back of the field here. There's a couple of runners down. And the other athlete who's fallen has decided to stop back there with her. And she is in a lot of trouble, D'Agostino. It's D'Agostino and Nikki Hamlin. Hamlin stumbles on the inside line and then a really nasty fall and an ankle problem there for D'Agostino. The American was initially showing more concern and then realized how much pain she was in. D'Agostino is going to finish this race. It's going to be a very, very painful mile for the American. Brave, brave performance to carry on. D'Agostino is being passed now by Almaz Ayana. It really will be an emotional finish to her race, which will come way after the top five qualifiers. Abby D'Agostino, tears of frustration, and maybe, hopefully, one day she will look back on this as a moment of great pride, embraced by the woman whose aspirations also came to an end, the ankle clearly hurting. But she decided to finish the race, and that is the very embodiment of the Olympic spirit, alive and well here in Rio in 2016. Καλημέρα και από μένα σε όλους. Είμαι εντυπωσιασμένος, πραγματικά, από το ενδιαφέρον το οποίο βλέπω. Σχεδόν έχουν γεμίσει όλες οι θέσεις. Παρόλο, για να ξέρετε, είναι ένα αμφιθέατρο από τα, ένα από τα καλύτερα, με πάνω από 360 θέσεις. Οπότε, αν ρίξετε δεξιά-αριστερά, μόνο αυτά. Και σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μηνύματα σε δόσεις. Διότι δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την άποψη κανενός, την εμπειρία κανενός, τα βιώματα κανενός, διότι οι άνθρωποι και οι επαγγελματίες κυρίως ξεχωρίζουν από τα βιώματα ζωής, από αυτά τα οποία τους έχουν χαρακτηρίσει, αυτά για τα οποία έχουν παλέψει και για τις προσπάθειες τις οποίες έχουν κάνει. Δίνουμε και άλλα μηνύματα και όπως είπαμε και στην αρχή, πραγματικά είναι εκπαιδευτικό συνέδριο. Το είδατε και πριν από λίγο. Έχουμε και χορευτικό.
αλλά θα έχουμε και άλλη συνέχεια και πιθανώς ακόμα καλύτερη. Βιώματα ζωής. Εγώ σήμερα θα σας πω πολύ λίγα πράγματα που αφορούν εμένα. Δεν είναι συνταγές. Διότι κατά την άποψη τη δική μου δεν υπάρχουν συνταγές. Υπάρχει μία διαδρομή, υπάρχει επιλογή και εκείνος ο οποίος έχει επιλέξει το καλύτερο για τον εαυτό του και για τους γύρω του και εφόσον το πιστεύει και εφόσον το οραματίζεται, νομίζω ότι αυτό είναι συνταγή που δεν μπορεί εύκολα να την αντιγράψει κάποιος άλλος. Επέλεξα να βάλουμε ένα βίντεο πρόσφατα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Βλέπουμε ότι δύο αθλήτριες, πρωταθλήτριες, διότι για να φτάσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και για να κάνεις μια τεράστια διαδρομή ζωής, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είσαι πρωταθλητής. Αυτές οι δύο αθλήτριες, η μία βοήθησε την άλλη. Αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία και θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και το οποίο μπορεί να συμβαίνει και καθημερινά στη ζωή μας είναι ότι τερμάτισαν. Περπατήσανε, πήγανε μαζί και τερμάτισαν. Σεβάστηκε ο ένας αθλητής τον άλλον, όπως πρέπει να σέβεται κατά την άποψή μου ένας επαγγελματίας, τον διπλανό επαγγελματία, διότι αν δεν τον σεβαστεί, πιθανώς να μην τον σεβαστούν και αυτόν αύριο. Σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά και την ελληνική και την κυπριακή αγορά, υπάρχουν δυνατότητες και πάρα πολλές ευκαιρίες. Μία-δύο κοινότυπες λέξεις οι οποίες έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να αναρωτηθούμε είναι απλώς δύο λέξεις ή δεν έχουμε ψάξει να βρούμε τις ευκαιρίες. Και το κυριότερο απ' όλα, σε δύσκολες εποχές, και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, με την οικονομική κρίση, δεν τα παρατάμε. Μήπως πρέπει να ξανασχεδιάσουμε και μεγαλύτερη αξία από την προσπάθεια την οποία έχει κάνει ο καθένας για τον εαυτό του, δεν υπάρχει. Είναι ένα ταξίδι. Θα μου επιτρέψετε και το δείχνω με υπερηφάνεια. 1997. Το πρώτο έτος που βρέθηκα στην Gamma International, στο ΛΑΜΠ. 20 χρόνια πριν. Αν με ρωτούσατε τότε και τα 2, 3, 4 πρώτα χρόνια, δεν ήξερα εάν αυτό είναι ένα ταξίδι αναψυχής ή είναι ένα ταξίδι γνώσεων. Διαπίστωσα, δυστυχώς, περνώντας 2-3 χρόνια, ότι είναι ένα ταξίδι γνώσεων, με αστείες γνώσεις, με ανθρώπους οι οποίοι ανιδιοτελώς, το εννοώ αυτό, εθελοντικά μοιράζονται τις πρακτικές τους. Όχι τις γνώσεις. Είναι μια γενικότερη λέξη η οποία συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά. Τις πρακτικές, την καθημερινότητα. Γι' αυτό βλέπουμε και ανθρώπους όσοι έχουν συμμετάσχει στο παγκόσμιο συνέδριο στην Αμερική που γίνεται στο ΛΑΜ, έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν θεωρίες. Υπάρχει η καθημερινότητα από καθημερινούς managers, αυτό που θα λέγαμε σε εισαγωγικά, της διπλανής πόρτας. Διότι αυτό το οποίο τους ενώνει είναι το όραμα και το πάθος. Όχι οι τίτλοι. Δεν υπάρχουν τίτλοι. Υπάρχει απλότητα. Και θέλω, λέγοντας αυτά, λίγο να σας ταξιδέψω, αλλά με τη δική μου ματιά, στο δικό μου ταξίδι. Αυτό που ανήκει σε μένα.
Απλώς θεωρώ ότι όλοι είστε αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι είμαστε στην ίδια αγορά, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μας ενώνουν και ήθελα και δημοσίως να τα πω, αν θα μου επιτρέψετε. Για μένα ένα ταξίδι επαγγελματικό ξεκίνησε το 1997, που ήμουνα τον πρώτο χρόνο μέλος της Gamma International. Τι έμαθα, τι έχω διδαχθεί, πολύ περιληπτικά. Είναι μία λέξη, ο εθελοντισμός, η οποία πολλές φορές χρησιμοποιείται. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πολλοί το έχουν πιστέψει, πολλοί το έχουν κάνει. Έμαθα ακόμα περισσότερο τι σημαίνει να μοιράζεσαι επαγγελματικά, μιλάω για τον επαγγελματικό εθελοντισμό, να μοιράζεσαι γνώσεις, να μοιράζεσαι πρακτικές. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Κατά την άποψή μου, εάν με ρωτούσατε πριν από αρκετά χρόνια, θα έλεγα όχι. Παρόλο που ήμουνα προς αυτή την πλευρά, ποτέ δεν έλεγα όχι να πω και να μοιραστώ οποιοδήποτε σύστημα και οποιαδήποτε γνώση. Σεβασμός. Θα σας πω τι εννοώ με τον σεβασμό. Μου δόθηκε η ευκαιρία και έχω επισκεφθεί στην Αμερική, σε διάφορες πολιτείες, μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου που γίνεται το LAM, πολλές μεγάλες εταιρείες. Μεγάλες εταιρείες. Όταν λέω μεγάλες εταιρείες, 100, 200, 300, 400 φορές μεγαλύτερη από πιθανώς και την ελληνική αγορά. Είδα ένα πράγμα. Πάντα φώναζαν ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν αποσυρθεί από το επάγγελμα, από τις εταιρείες που ήταν, και φωνάζαν αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά να κάνουν mentoring σε νεότερους, να μιλήσουν. Αυτοί δεν μιλάγανε για το παρελθόν, παρόλο που ήταν 80 ετών, μπορεί και περισσότερο. Μιλάγανε για το μέλλον. Διότι αν αποκοπείς, αυτό επίσης έμαθα από το παρελθόν σου, τότε δύσκολα έχεις και μέλλον. Διότι είναι αυτό που λέμε, δεν έχεις ρίζες. Και ξέρετε στην Ελλάδα και στην Κύπρο τι σημαίνει και αναμνήσεις και ρίζες. Διότι όταν τραβήξεις ένα φυτό τελείως και δεν υπάρχει ούτε μισή ρίζα, δεν ξαναφυτρώνει. Γνώσεις, πρακτικές γνώσεις και πολλές εμπειρίες. Ποια είναι όμως η δουλειά μας, την οποία έμαθα εγώ μέσα από τα μάτια των συμμετοχών, των προσωπικών εμπειριών μου, όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένα μείγμα. Συναισθήματα έχουμε κάθε μέρα να κάνουμε με ανθρώπους, πάρα πολύ σημαντικό, επηρεαζόμαστε, επηρεάζουμε, και είναι δύσκολο να πει κάποιος ότι δεν μπορεί να επηρεάζεται, ούτε να επηρεάζει. Σχεδιάζουμε, πρέπει να έχουμε λογική και βέβαια, όχι να σχεδιάζουμε, να πράττουμε. Θέλει δράση. Τι έμαθα εγώ μέσα από αυτές τις λέξεις όλα αυτά τα χρόνια. Ότι ο σχεδιασμός και η οργάνωση είναι απαραίτητα στοιχεία στη δουλειά μας. Ένας αυτοματισμός. Να ξέρεις που πας, τι κάνεις, αλλά αναλυτικά. Από εκεί και πέρα, αυτό σε τι σε βοηθάει. Σε βοηθάει να κάνεις λιγότερα λάθη. Το συνέστημα, είμαστε και Έλληνες. Μπορεί στη δουλειά μας, στις πωλήσεις, να μην υπάρχει αυτή η έκρηξη, εάν δεν υπάρχει το συνέστημα. Εάν αυτά τα ενώσουμε, είναι μία ατομική βόμβα. Λογική, συνέστημα και καλή οργάνωση. Αυτά έμαθα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Ποια είναι η δουλειά μας? Να επιλέγουμε τον σύμβουλο του μέλλοντος. Πάντα. Πριν από 10 χρόνια, πριν από 20. Τώρα, πάλι τον σύμβουλο του μέλλοντος. Ποιος είναι αυτός? Με ποια κριτήρια? Ποιον θέλουμε? Πώς θα επιβιώσει σήμερα στην αγορά? Τι εργαλεία θα του δώσουμε? Τι άλλο management μπορεί να κάνουμε?
Δεν είναι επίσης δουλειά μας πάντα να ψάχνουμε να ετοιμάσουμε έναν καλύτερο μάνατζερ από εμάς? Ποιος θα μας βοηθήσει? Πώς θα μεγαλώσουμε? Γιατί το λέω? Δεν το ήξερα. Το μάθα. Διότι δεν υπάρχει πετυχημένη μονάδα μεγάλη άλλων διαστάσεων. Στην Γάμα, που είναι μέλη της Γάμα International, τεράστια γραφεία, και μιλώ για γραφεία, και ας μην πούμε εύκολα, είναι άλλη αγορά. Ο καθένας στο μέγεθος στο οποίο βρίσκεται μπορεί να κάνει εκείνο το οποίο το παραπάνω. Να φτάσει δηλαδή ως το δυνατόν πιο κοντά στο ταβάνι. Ποιο είναι το όραμά μας? Το όραμά μας είναι πιθανώς ένας ουρανοξύστης, να φτιάξουμε έναν επαγγελματικό ουρανοξύστη. Σε ποιο ύψος? Ο καθένας το ορίζει μόνος του. Ο καθένας αποφασίζει σε ποιο επίπεδο θα φτάσει το δικό του ουρανοξύστη. Με ποια υλικά όμως? Τα υλικά, ανιδιοτέλεια, το είπαμε και πριν. Σεβασμός. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας. Πρέπει να σεβόμαστε την αγορά. Πρέπει να σεβόμαστε τους πελάτες. Πρέπει να σεβόμαστε τους συναδέρφους μας. Δεν έχει σημασία σε ποια εταιρεία είναι. Δεν έχει σημασία με ποιον συνεργάζονται. Δεν έχει σημασία που σήμερα πληθαίνει η ανεξάρτητη διαμεσολάβηση. Όλοι είμαστε στην ίδια αγορά και να προσφέρουμε. Να έχουμε αξίες, αλλά πάθος και πίστη. Αυτά είναι τα μείγματα, το μείγμα το δικό μου για να χτίσω κάτι. Δεν υπάρχει, πάντα ανακαλύπτεις κάθε μέρα όταν συμμετέχεις και ακούς καινούργια πιθανώς πράγματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Διότι αν έκανες 10 πράγματα στο παρελθόν, μπορεί να κάνεις και άλλα 20 στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε όμως έναν στόχο, έναν σκοπό. Ο σκοπός και ο στόχος τον οποίο πρέπει να έχουμε δεν είναι ο οικονομικός. Το οικονομικό είναι το αποτέλεσμα των άλλων προσπαθειών των επαγγελματικών που είναι βιώσιμες δράσεις τις οποίες έχουμε κάνει. Σήμερα έχουμε κοντά μας 3 εξαίρετους εισηγητές και δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν θα σας πω εγώ για τα βιογραφικά. Τα έχετε στο φάκελό σας και μπορείτε να διαβάσετε. Τα μεγέθη είναι απίστευτα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως και τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας ο Ψάς, ο μόνος του, δεν ήμουνα εγώ, ήμουν απλό μέλος που είσαι πρόεδρε. Μετά όμως άρχισα να ενδιαφέρομαι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί διαπίστωσα κάποια στιγμή, και μιλάω τα τελευταία 3 χρόνια. Θα μου πείτε, έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να το σκεφτείς, να μεγαλώσεις. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ότι αυτό το οποίο με ενδιέφερε όλα αυτά τα χρόνια είναι να κάνω κάποια νούμερα. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Εκτός αν κάποιος είναι επαγγελματικά κοινικός. Πρέπει να υπάρχει η δόση του εθελοντισμού. Η αγορά εμένα και με όσους έχω συνεργαστεί μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Η Gamma International μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Έχω μάθει απίστευτα πράγματα. Και τα οποία δυστυχώς δεν μπορούσα όλα να τα εφαρμόσω μέχρι σήμερα. Και υπόσχομαι ότι θα τα εφαρμόσω ό,τι δεν έχω εφαρμόσει μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν εδώ για δεύτερη χρονιά την στήριξη από την κυρία Μπόνη. Εγώ την αποκαλώ Μπόνη πλέον, σαν επίθετο. Είναι δεύτερη χρονιά η διευθύνουσα σύμβουλο της Gamma International και είναι εδώ γιατί ξέρετε που έχει διακοπές για να μας βοηθήσει και να μας στηρίξει. Είναι εδώ ο Κέλλη, ο οποίος ήρθε μόνο για 3 μέρες για να μοιραστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εμπειρίες που έχει. Όταν πήγαμε χθες στο αεροδρόμιο και μιλάγαμε λίγο στο αυτοκίνητο, έπαθα λίγο ένα σοκ από τα μεγέθη.
το οποίο μπορείτε να το, δώσετε, να το δείτε και στα βιογραφικά. Ο Ed, τι να πω. Τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές και πάντα μου λείπουν πολλά. Δεν μου λείπει κάτι. Και πρέπει να το ξαναπαρακολουθήσω. Και θέλω να πω εδώ ότι είναι η πρώτη φορά και δεν το λέω απλώς για να πούμε ότι κάτι καταφέραμε. Αύριο, στη συνέχεια, έχουμε ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι εδώ. Διότι όποιος θα πάει μετά την ίδια, μόλις τελειώσουμε το μεσημέρι, θα πάει σπίτι, θα πάει όπου στο γραφείο του, προτείνω για μία ώρα στο γραφείο, και να φτιάξει το καινούριο business plan της τελέχωσης. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι τα μοιράζονται. Δίνουν το υλικό. Βέβαια, είναι η Gamma International. Είναι η Gamma Ελλάς, που είμαστε επίσημο παράρτημα. Θέλω να κλείσω, για να μην φάω περισσότερο χρόνο, με όλες τις ευχαριστίες μου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια που υπάρχει το πρόγραμμα. Θα προτείνω κάτι, επειδή η δουλειά μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και έχω να κάνω και μία πρόταση, ξεκινώντας από την τέταρτη εξουσία, που είναι οι δημοσιογράφοι, είναι όσοι ασχολούνται με τον τύπο. Όταν από εδώ και στο εξής, αν είναι δυνατόν και από σήμερα, αναφέρονται στην ιδιωτική ασφάλιση ή οποιοδήποτε θέμα, να βάζουν πρώτα τη λέξη αξιοπρέπεια. Διότι την οφείλουμε στους πελάτες οι οποίοι μας εμπιστεύονται, στον εαυτό μας και προτείνω και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και η κάθε εταιρεία και ο κάθε μάνατζερ και ο κάθε σύμβουλος, αν είναι δυνατόν, στο συμβόλαιο επάνω να γράφεται αυτή η λέξη, αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο ακόμα, ελάχιστα. Δεν θα σας διαβάσω το βιογραφικό, διότι το έχετε, αλλά θέλω σε λίγο να καλέσω στο βήμα την κυρία Μπόνι Κότσμα, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Gamma International. Αυτό που έχω να σας πω ότι βρίσκεται στον οργανισμό 16 χρόνια περίπου. Τα τρία τελευταία χρόνια είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος. Μοναδική και η νεότερη. Πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, μπράβο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω, που μου δόθηκε η ευκαιρία τα 2-3 τελευταία χρόνια να γνωριστούμε περισσότερο, είναι η θετική ενέργεια την οποία έχει. Ένας άνθρωπος καταπληκτικός. Είναι ακούραστη. Εγώ θεωρώ ότι έχει δώσει μια νέα πνοή στην Gamma International, στον οργανισμό, με την εξωστρέφεια. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι όταν γίνεσαι εξωστρεφής, είσαι δυνατός. Έχεις πίστη και έχεις και όραμα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή και ήδη άρχισε και γίνεται και όσοι παρακολουθείτε περισσότερο τις εξελίξεις, άρχισε να ενώνει και τις υπήρους. Σε λίγο θα υποδεχθούμε την Πόνη.